Γεια σας, τι κάνετε, μου έχετε λείψει τόσο πολύ, άπειρα πολύ. Μου έχετε λείψει πάρα πολύ το να σας μιλάω, να στείνω την κάμερα και να σας λέω τα νέα μου, να μου λέτε εσείς από κάτω τα δικά σας νέα στα σχόλια. Έχει πάρα πολύ καιρό που δεν σας έχω ανεβάσει βίντεο. Πολλοί μου στέλνετε και μηνύματα γιατί δεν ανεβάζω βίντεο και αν έχω σταματήσει να κάνω βίντεο και τι συμβαίνει με το κανάλι μου. Δεν έχω σταματήσει να ανεβάζω φυσικά βίντεο, το αγαπάω πάρα πολύ. Μου αρέσει η επικοινωνία που έχουμε, μου αρέσει να σας μιλάω για αυτά που δοκιμάζω, για αυτά που μου αρέσουν ή αυτά που δεν μου αρέσουν. Ωστόσο, κάποιοι θα το είδατε στα social media που το ανακοίνωσα. Σας το είχα πει και πιο πριν ότι ερχόταν η μπεμπούλα, οπότε πλέον έφτασε και έχει γεμίσει όλη μου τη μέρα. Ειδικά ο πρώτος καιρός ήταν ακόμα πιο δύσκολος. Πλέον αρχίζουμε σιγά σιγά και μπαίνουμε σε ένα πρόγραμμα, ο Θεός να το κάνει. Σε κάτι σχετικό τέλος πάντων που μπορώ να πω ότι κάποια ώρα θα τα αφιερώσω για να γυρίσω ένα βίντεο. Αυτό το βίντεο, το να στήσω την κάμερα, να ετοιμαστώ και να σας μιλήσω, το προσπαθώ εδώ και 2 εβδομάδες έχω να σας πω. Αλλά δεν έβρισκα χρόνο που να έχει και φως, οτιδήποτε, για να σας μιλήσω. Θέλω να σας πω ότι θα ανέβουν κάποια βίντεο, τα οποία δεν έχω προλάβει να τα κάνω edit, αλλά πιστεύω ότι πλέον θα βρίσκω, ότι θα ξεκλέβω λίγο χρόνο για να τα κάνω από εξεργασία, τα οποία όμως θα είχα γυρίσει πιο πριν. Πιστεύω ότι και τώρα θα αρχίσω να βρίσκω λίγο χρόνο, ελπίζω και εύχομαι, ώστε να σας γυρίσω για κάποια καινούρια βίντεο, ωστόσο να ξέρετε ότι ήδη μπορεί να έχει ανέβει τα αγαπημένα του Αυγούστου και θα ανέβουν και κάποια ακόμα που είχα γυρίσει. Αν ακούτε μια μπεμπούλα να κλαίει, μάλλον θα έχει ξυπνήσει. Να σας πω, επειδή με ρωτάτε, τη ζωή με την μπέμπα είναι πανέμορφη, αλλά είναι και δύσκολη. Τη λατρεύω, τον αγαπάω φυσικά, σαν κουκουβάγια θεωρώ ότι είναι το μορφότερο μωρό του κόσμου. Αλλά είναι και δύσκολο, ειδικά τα βράδια. Το πράγμα που δυσκολεύει περισσότερο από όλα είναι το ότι, όχι ο ύπνος, σαν ποσότητα, αλλά το ότι δεν είναι συνεχόμενος. Δηλαδή τα βράδια, επειδή θυλάζω, ανά 3-4 ώρες ξυπνάμε, πεινάει. Οπότε αυτό το να μην έχω ένα συνεχόμενο ύπνο, ένα 8ωρο, να το ευχαριστηθώ. Νομίζω ότι ποτέ ξανά δεν κοιμηθώ 8ωρο στη ζωή μου. Πλέον κοιμάμαι 3-4 ώρες και το θεωρώ wow, έγινε κάτι. Ο ύπνος βέβαια είναι και λιγοστός. Εντάξει, δηλαδή κοιμάμαι 5-6 ώρες και λέω εντάξει, είμαστε σήμερα, θα τα αντέξουμε. Ευτυχώς έχω και βοήθεια κιόλας. Με ρωτάτε και για τα κιλά της εγκυμοσύνης, θα σας πω ότι δεν τα έχω χάσει όλα. Είχα βάλει περίπου 12 με 13 κιλά. Γύρω στα 6 με 7 φύγανε μετά που βγήκα από την κλινική και τα σχετικά με το μωρό. Αλλά τα υπόλοιπα δεν τα έχω χάσει και πιστεύω όμως σιγά σιγά με δίαιτα θα τα έχω χάσει. Δεν θέλω να βγει πολύ μεγάλο αυτό το βίντεο, ώστε να τα ανεβάσω και άμεσα να το δείτε. Ήθελα να σας ενημερώσω, ήθελα να το ξέρετε, όσοι δεν το είδατε, ότι πλέον ο λόγος που έχω σταματήσει να κάνω τα 2 βίντεο την εβδομάδα, τουλάχιστον 1-2 εβδομάδες που έκανα, είναι το ότι η ζωή μου είναι γεμάτη αυτή τη στιγμή. Όλη την ημέρα ασχολούμαι με την μπέμπα. Δεν κάνω κάτι άλλο. Τώρα αυτή την περίοδο δεν δουλεύω κιόλας. Αλλά σιγά σιγά προσαρμοζόμαστε, μεγαλώνει λίγο κι αυτή. Οπότε είναι πολύ καλύτερα. Μου έχει λείψει το να βάφουμε επίσης. Μου έλειψαν απίστευτα πολύ τα καλλιντικά μου. Γιατί αυτούς τους 2 τελευταίους μήνες να έχω βαφτεί 4 φορές. Να σας πω γι' αυτό, καμιά βόλτα που βγήκαμε με τη μικρή για δουλειές που έπρεπε να βγω. Αυτά ήταν τα νέα μου. Θέλω να μου πείτε από κάτω τα δικά σας νέα. Θέλω να μου πείτε αν έχετε παιδάκια ή αν πρόσφατα και εσείς κάνατε παιδάκι, πώς ήταν η εμπειρία σας, πότε ξανακοιμηθώ 8ωρο, πώς θα σταματήσουν να λερώνονται τόσες πολλές πάνες την ημέρα. Πραγματικά είναι ένα άλλο ζήτημα αυτό. Θα τα πούμε πολύ σύντομα σε βίντεο και περιμένω από κάτω τα σχόλιά σας. Αν σας αρέσουν τα live update, πατήστε και ένα like, πατήστε και μια εγγραφή στο κανάλι. Θα τα πούμε πολύ σύντομα. Μου λείψατε απίστευτα πολύ. Μουα! Γεια σας!